Γκάλης με την μπάλα. Πάντα Γκάλης με αντίπαλο τον Μαρτσουλένης, Ιωάννου Ρωμανίδης Γκάλης. Ανδρίτσος περνάει στον Καμπούρη, αυτός ξεφεύγει από τον Μαγράνσκιν, ξανακερδίζει την μπάλα ο ερωικός Καμπούρης. Ένα καταπληκτικό καλάθι του Γκάλη, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, έκανε 2-3 σπασίματα στον αέρα, περπάτησε στον αέρα για να αποφύγει τους σοβιετικούς γίγαντες. Ακόμα 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Ο Ιωάννου εδώ προσίζεται για να συνεχίσει τη μάχη. Ο Ανδρίτσος, ο οποίος έχει πάρει το φάουλ, έχει δικαίωμα για μία σημεία βολή. Εύστοχος και ψύχρεμος όπως και προηγουμένως. 96-94. Οι Σοβιετικοί με την μπάλα. Ο Βάλτερς. Πάντα Βάλτερς. Ταρακάνοφ, Βάλτερς. Τυχερή νέο τρίποντο. Ριμπάουντ ο Ταρακάνοφ. 96-98-95. Αυτό το ριμπάουντ ίσως ήταν μοιραίο. Ακόμα 2 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Ιωάννου. Κοντρολάρει την μπάλα ο Μέμος Ιωάννου. Ανδρίτσος πλησιάζει προς το καλάθι, το σούτ με ταμπλό. 98-97. Ο Ολιβέρης Ανδρίτσος καθοριστικός σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ακόμα 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα. Βάλτερς. Κομίτσιους. Κλείνεται από τους ψηλούς. Μαζεύει ο Ανδρίτσος. Ο Γκάλης κι άλλα δεν έχει τον Βάλτερς. Γυρίζει και ο Ταρακάνοφ. Ελύσεται σαν έλουρος ο Έλληνας Άσος. Και φάουλ από τον Βάλτερς. Αν είχε ευστοχήσει και η προσπάθειά του, θα είχαμε τώρα 2 πόντους και μία βολή. Δηλαδή θα ήταν το σκορ 98-99 υπέρ της ελληνικής ομάδας. Και θα είχε και μία βολή ο Νίκος Γκάλης. Τώρα έχει μία σημεία βολή ή δύο βολές. Δύο βολές, πρέπει να έχει δύο βολές. Ένα λεπτό και 36 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ο πολίτης συμβουλεύει τον Ιωάννου να ο Γκάλης που έχει πάρει θέση για τις ελεύθερες βολές. Σκορ 98-97. Ένα λεπτό και 36 δευτερόλεπτα από το τέλος της παράτασης. Ισοφάριση. '98-99. Η ελληνική ομάδα πάλι μπροστά. Και ακόμα 1,5 λεπτό. Ο κόσμος δίνει ό,τι έχει μέσα του για να εμποδίσει τους Σοβιετικούς. Ο Βάλτερς ελευθερώνεται, το σταματάει ο Ανδρίτσος, αλλά ο Στίβς καταλογίζει φάουλ. Ίσως να ήταν καθαρό το κόψιμο, αλλά αυτές τις στιγμές ναι, την μπάλα έκοψε ο Ανδρίτσος, μόνο μπάλα έκοψε. Ο Στίβς όμως είδε φάουλ. Basket City, παιδιά, εδώ είμαστε. Σήμερα θα έπρεπε να είναι αργία. Θα έπρεπε να είναι αργία σήμερα, να έχουμε βάλει επίσημη αργία 14 Ιουνίου. 31 χρόνια μετά το έπος του 87. Θα τα ακούσουμε μέχρι το τέλος. Ακόμα 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα. Και μία βολή για τον Βάλτις Βάλτερς, ενώ η ελληνική ομάδα προηγείται με 98-99. Ο Ανδρίτσος, ναι, η μπάλα δική μας από τα πόδια του Καρακάνο. Από τα πόδια του Ταρακάνο η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Τώρα θέλει προσοχή. Ή να πετύχουμε το καλάθι ή να πάρουμε φάουλ. Η μπάλα στα χέρια του Γκάλη.
Ξεφεύγει από τον Χωμίτσιους. Γιάλης, Ιωάννου. Πάντα Ιωάννου. 13 δευτερόλεπτα για να γίνει επίθεση ακόμα. Ο Γκάλης στο Χριστοδούλου προσποίηση. Ξανά Γκάλης. Και καλάθι ανάμεσα σε δύο. 98-101. Μισό βήμα από το τρίαμβο η ελληνική ομάδα. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να προσέξουμε μην κάνουν τρίποντο οι Σοβιετικοί. Ας τον αφήσουν να βάλει καλάθι. Όχι τρίποντο. Δεν μαρκάρουν εκεί. Όχι τρίποντο. Όχι τρίποντο. 101-101. 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Ποιος θα βάλει το τρίποντο. Έπρεπε να αφήσουν τους Σοβιετικούς να πάνε στο καλάθι. Ο Γιωβάησα το είχε βάλει. Να πετύχουν καλάθι δύο πόντων. Ανταυτού έκλεισαν μέσα και ο Γιωβάησα ελευθερώθηκε για να κάνει το τρίποντο. Αλλά αυτές τις στιγμές πρέπει να έχεις σιδερένια νεύρα για να τα σκεφτείς όλα αυτά. Όταν μάλιστα έχει σχίσει ποτάμια από υδρότα. Και εννοώ βέβαια τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. 101-101. Ακόμα 36 δευτερόλεπτα. Και η μπάλα δική μας. Ελλάς. Ελλάς της εξέδρας. Αθήνα 1996 λέει το πανό αναφερόμενο στην χρυσή Ολυμπιάδα που διεκδικούμε για τότε. Ο Γκάλης με την μπάλα. 29 δευτερόλεπτα. Πάντα Γκάλης. 24 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα τώρα. Ανδρίτσος. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου. 5. Ελευθερώνεται το σουτ. Ριμπάουντ ο Καβούρης και φάουλ ο Κομπόροφ. Φάουλ ο Κομπόροφ. 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκληση στα χέρια του. Με 2 βολές. Με 2 βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Ξανά η φάση. Το rebound του Καμπούρη και το καθαρό φάουλ του Κομπόρο. Για να μην λένε, για να μην τυχόν πούνε οι Σοβιετικοί ότι μπορεί και να μην ήταν φάουλ. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο. Μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Εκατόν ένα, 103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Είναι ένας τρίαμβος. Είναι ένα ηρωικό κατόρθωμα. Η Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αλλιώς σήμερα. Έτσι. Η μέρα είναι για την μπασκετική Ελλάδα, είναι η κυριότερη μέρα της ιστορίας της αυτή. Πριν 31 χρόνια, σαν σήμερα, η εθνική ομάδα κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό κύπελο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καταφέροντας να κερδίσει με αυτόν τον φοβερό τρόπο τη Σοβιετική Ένωση, κάτι που ήταν σχεδόν ακατόρθωτο μέχρι τότε. Μια εθνική ομάδα που είχε φυσικά τον Γκάλη, είχε τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, είχε τον Καμπούρη, είχε τον Ιωάννου, είχε τον Σταυρόπουλο, είχε τον Αδρίτσο. Είχε ένα κάρο παιχταράδες, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό που πέτυχε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
καταφέροντας να κερδίσει στον τελικό την τη Σοβιετική Ένωση και βέβαια να ακολουθήσει ό,τι ακολούθησε. Γιατί πραγματικά δεν ήταν, ήταν η αρχή αυτό. Κάπου στο 87 καταλάβαμε όλοι ότι μάλλον αυτό είναι το άθλημά μας. Και από το 87 και μετά ακολούθησε, μετά έχουν περάσει 31 χρόνια κιόλας, αλλά έχουν ακολουθήσει πάρα πολλές επιτυχίες για τις εθνικές μας ομάδες και για τους συλλόγους, έτσι. Στην Ευρώπη η εθνική ομάδα έχει φτάσει ένα βήμα από την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, κάτι που είναι πραγματικά, αν καλώς σκεφτείς ότι μιλάμε για μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, 11, δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Εμείς και οι Λιθουανοί νομίζω ότι έχουμε τέτοια παιδεία, αλλά οι Λιθουανοί το δουλεύουν αλλιώς, εμείς έχουμε τις δικές μας παθογένειες, σαν Ελλάδα γενικότερα. Εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μετά από τόσα χρόνια ότι ο Γκάλης ήταν ο πρωταγωνιστής. Πρέπει ακόμα και τώρα να καθόμαστε να μαλώνουμε ακόμα και γι' αυτό. Όχι, δεν ήταν, όχι, ήταν άλλος. Να μαλώνουμε μεταξύ μας μέσα στις ομοσπονδίες και στις ομάδες. Αλλά τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει αυτό. Το τι ακολούθησε μετά από εκείνο το, μετά από, το, από αυτή την ημέρα πριν 31 χρόνια είναι το, το πιο σημαντικό όλων. Και αυτό που ακολούθησε, μας το έλεγε και χθες ο Ρίσο Παθεοδόρου που μιλούσαμε εδώ, ότι εγώ μέχρι τότε παίζα μπάλα και μετά από το τελικό, δεμωμένη πήγα και γράφτηκα σε ομάδα μπάσκετ μαζί με τους φίλους μου. Ήτανε, και αυτό είναι μόνο μια μαρτυρία των, των όσων γίνανε με αφορμή το, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τότε για την εθνική μας ομάδα. Τι σημαίνει ο Γκάλης, σημαίνει ο Γιαννάκης, σημαίνουν όλοι αυτοί οι παίχτες. Μετά από τόσα χρόνια φαίνεται από, το, από την επίδραση που έχουν ακόμα και τώρα όταν μιλάνε για τον μπάσκετ, όταν παίρνουν μια θέση, όταν περισσότερο εξ αυτών, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουν πετύχει και για τον τίτλο τότε, αλλά και για ό,τι ακολούθησε συνέχεια για το ελληνικό μπάσκετ με αφορμή εκείνο τον τίτλο. Και βέβαια είναι υπεύθυνη γιατί αυτή η κομματάρα, το Final Countdown, πραγματικά κομματάρα, το αγαπήσαμε όλοι και βασικά το μάθαμε όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, ειδικά εμείς πιο μικροί, μέσα από αυτή την τη μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι είναι το, δεν υπάρχει πιο signature τραγούδι που να συνδυάζεται με κάτι. Δηλαδή με το που ακούς αυτό το τραγούδι το μυαλό σου πάει στο 87. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να σου πει ότι εγώ τους άκουγα πιο πριν τους Europe και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό το τραγούδι έχει συνδυαστεί μόνο με ένα πράγμα, με το, με το Ευρωμπάσκετ το 87. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με λίγο αναμνήσεις, είναι η αλήθεια. Ο τελικός, ο τέταρτος της ελληνικής Α1 είναι σε εξέλιξη, γίνεται ματσάρα στην τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 6 τρίποντα, 4 Λοντζέση και 2 Τζέμ. Σκόρ είναι 60-57. Ένα από ό,τι μέχρι που ανήκει στον Ολυμπιακό. Στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής το έχει ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός. 60-57 είναι το σκορ. 3 λεπτά πριν το, πριν το τέλος. Ελπίζω μέσα σε έπιασε βροχή στον δρόμο. Όσα σε έπιασε, ήσασταν λίγο άτυχοι. Ευτυχώς δεν κράτησε πολύ, είναι η αλήθεια. Ήταν όντως καλοκαιρινή μπόρα. 5-10 λεπτά. Σκληρή πολύ, αλλά για λίγο. Δεν είναι όπως την άλλη φορά πριν 2-3 εβδομάδες που τρέχαμε όλοι. Λοιπόν, πάμε στο, στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται στον, στον τελικό και να πούμε περισσότερα μπασκετικά στην πορεία που ξεκινήσαμε με Ευρωμπάσκετ το 87. Η μέρα είναι τέτοια που φυσικά θα αναφερθούμε περισσότερο και σε, και σε αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City, πάμε μέχρι και τις 10. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε η μέρα σήμερα είναι ιστορική για το, για το ελληνικό μπάσκετ. Δεν θα έχουμε μια απλή αναφορά στο ξεκίνημα, θα τα πούμε και αρκετά για την εθνική ομάδα, για την πορεία εκείνη του 87. Φυσικά είναι σε εξέλιξη ο τέταρτος τελικός, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το σκορ είναι στο 74-67, είναι και πολύ ψηλό το σκορ, με το Παναθηναϊκό με τρίποντα νομίζω έχει βάλει 7 μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο, έχουμε παίξει 11 λεπτά, 4 ο Λοντζέσκι, 2 ο Τζέιμς και 1 ο Ελακόλισσα, πριν ποιος το βάλω, ο Rivers. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός έχει τις απαντήσεις. Έχει καταφέρει είτε με τον Παπα-Νικολάου, είτε με τον Μάτζαρη, είτε με τον Μακλίν, όπως τώρα εδώ που το έκανε μια στο Ρόμπερτ και κάρφωσε και έκανε 76-67, έχει βρει τις απαντήσεις στον τρόπο που κατάφερε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός μάλλον, να επιστρέψει στο παιχνίδι. Με πολλά τρίποντα, ξεκίνησαν από τον Λοντζέσκι, ο οποίος έβαλε 4 στην περίοδο που εκεί πετάγεται στον πάγκο. 76-67 είναι το σκορ.
Έχει ακόμα 8,5 λεπτά το παιχνίδι. Έχει ακόμα αρκετό μάτς. Απλά ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να αντιδράσει, να κρατήσει το προβάδισμα και τη διαφορά. Οπότε παραμένει δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Σαν σήμερα λοιπόν η Εθνική κατάφερε να φτάσει, να πετύχει τη μεγαλύτερη επιτυχία της. Μπορεί να πει κάποιος ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η παρουσία στον τελικό του Μουντομπάσκετ. Η νίκη επί της Dream Team της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εκείνη ήταν μια τεράστια επιτυχία, εννοείται. Η νίκη στον ημιτελικό του Μουντομπάσκετ και η παρουσία μετά στον τελικό. Αλλά για το 87, για την εποχή που έγινε τότε αυτό που πέτυχε η εθνική ομάδα, εκείνη, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια το επίτευγμα είναι μεγαλύτερο, γιατί ακολούθησε κιόλας μετά από εκεί ένα μεγάλο boom γύρω από τον μπάσκετ, με αφορμή την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η εθνική είχε ξεκινήσει, διοργανώσει, δεν ήταν τόσο τραβηγμένες χρονικά. Αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκινήσει 3 Ιουνίου η διοργάνωση, με την εθνική να κερδίζει εύκολα τη Ρουμανία τότε. Είχε κερδίσει με 109-77. Στο δεύτερο παιχνίδι άρχισε να καταλαβαίνουν ότι κάτι πάει να γίνει, που ήταν την επομένη. 3 Ιουνίου το πρώτο παιχνίδι, 4 Ιουνίου το δεύτερο. Όταν η εθνική νίκησε τότε την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Έτσι, όταν λέμε Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, μιλάμε για Πέτροβιτς τότε, τον αείμνηστο. Μιλάμε για Βράνκοβιτς, μιλάμε για Ζάρκο Πάσπαλη. Τότε ακόμα ο Ντίβατς, ο Κούκοτς, ο Ράτζα ήταν μικροί όλοι. Ακόμα είχαν τον ρόλο του μικρού στην εθνική ομάδα, αυτοί οι παικταράδες. Τότε είχε κερδίσει λοιπόν με 84-78 και κάπου εκεί οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι αυτή η εθνική μπορεί να πετύχει πράγματα, να διεκδικήσει διάφορα παίζοντας και στην έδρα της. Φυσικά από τότε, όπου μας έβρισκαν οι Ισπανοί, μας είχαν λίγο με μια σχέση πελατειακή. Η ήττα είχε έρθει τότε από τους Ισπανούς, η πρώτη ήττα, την επομένη πάλι 5 Ιουνίου, 3 παιχνίδια μέσα σε 3 μέρες, έτσι. Είχαν κερδίσει εύκολα με 106-89. Η εθνική γνώρισε και δεύτερη ήττα από την Σοβιετική Ένωση τότε, στον όμιλο, να το πω έτσι. Είχε χάσει με 69-66, τότε με πολλά παράπονα για την Γεβιτσία. Και έτσι λοιπόν έρχεται το μάτς με την Γαλλία, όπου είναι ουσιαστικά τελικός. Είναι παιχνίδι το οποίο η εθνική ξέρει ότι αν το πάρει περνάει στην οκτώ φάση. Αν χάσει αποκλείεται. Κάνει καλό, πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, κερδίζουμε 82-69 και μετά πέφτει στον δρόμο της Ιταλίας. Η Ιταλία, αν θυμάμαι καλά, ήταν τότε πρώτη από τον άλλο όμιλο. 12 Ιουνίου εκείνο το παιχνίδι, ή μάλλον 10 Ιουνίου εκείνο το παιχνίδι με την Ιταλία, με την εθνική να κερδίζει με 90-78 και να πηγαίνει πια στα ημιτελικά κόντρα στη Ιουγκοσλαβία, που είχε ξανακερδίσει νωρίτερα και κατάφερε εκείνη η εθνική ομάδα με το επίπεδο του μπάσκετ που παίζονταν τότε στην Ελλάδα, που δεν ήταν καν επαγγελματικό, να το πω έτσι πολύ απλά, να βρεθεί στο δρόμο ξανά του Πέτροβιτς, του Βράνκοβιτς, του Πάσπαλη, του Ράτζα, του Κούκοτς και όλων αυτών και να τους ξανακερδίσει με 81-77. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο τελικός με την Σοβιετική Ένωση. Ένας τελικός που πραγματικά ήταν συγκλονιστικός. Ακόμα και εμείς που δεν τον ζήσαμε και είδαμε και βλέπαμε μετά το τελικό σε DVD, τέλος πάντων, στο YouTube που υπάρχει πλέον, ήταν ένας τελικός που πραγματικά ήταν συγκλονιστικός, και αυτό το 103-101 που είχε κερδίσει η εθνική αντικατόπιζε και την εικόνα του αγώνα. Ήταν πραγματικά ένα παιχνίδι με πάρα πολλές δοκιμάσεις, ειδικά στο τέλος, που κρίθηκε από τις βολές του Καμπούρη, που κατάφερε να πάρει και το επιθετικό rebound, να κερδίσει το φόρο και να πάει στις βολές, που είχε φυσικά τον Γκάλι να κάνει καταπληκτικά πράγματα, και για μένα στο τελικό είχε και τον Λιβέρι Ανδρίτσο, ο οποίος πραγματικά είχε κάνει ένα φοβερό παιχνίδι, φοβερό στη λογική ότι ήταν ένας παίχτης που βγήκε από το πουθενά, να το πω έτσι. Τότε οι ομάδες είχαν μια πεντάδα γεμάτη, να το πω έτσι, η οποία μπορεί να έπαιζε και 40 λεπτά συνεχόμενα, και συμπλήρωναν την ομάδα 2-3 άλλοι. Ο Ανδρίτσος είχε προκύψει ως τελικό γιατί είχε προβλήματα με φάουλο Φασούλας από νωρίς και είχε 10 πόντους,
Πολύ σημαντικό. Ο Γκάλης είχε τελειώσει το παιχνίδι με 40 τότε. 10 είχε ο Γιαννάκης, 10 είχε ο Καμπούρης, 10 είχε ο Φάνης ο Χριστοδούλου, 12 ο Φασούλας, 10 ο Ανδρίτσος, 8 ο Ιωάννου, 3 είχε βάλει ο Ρωμανίδης και παίξει και ο Νίκος ο Φιλίππου. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό που ακολούθησε μετά ήταν το πιο σημαντικό κόντρα σε αυτήν την. Με βάση μάλλον αυτή την επιτυχία. Που πραγματικά γίνανε παντού γήπεδα μπάσκετ. Ο Γκάλης, το λέω και το ξαναλέω γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σταματήσει το μπάσκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει αυτός που, αν ρωτήσεις έξω στον δρόμο 5 ανθρώπους για τον μπάσκετ, λογικά και οι 5 ανθρώπους που είναι για τον Γκάλη. Αυτό είναι αυτό που πέτυχε αυτή η εθνική ομάδα. Εκείνη μάλλον η εθνική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι την ακολούθησαν εθνικές ομάδες πιο αθλητικές, πιο γεμάτες, με επίσης πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έτσι. Η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στο Βελιγράδι, η παρουσία στο τελικό του Μοντο Μπάσκετ, η νίκη επί των ΗΠΑ της Αμερικής. Και τότε η εθνική είχε παιχταράδες, δεν το συζητάμε. Το Διαμαντίδη, το Σπανούλη, το Παπαλουκά. Εξαιρετικές ομάδες και εκείνες. Έτσι. Και με ανάλογες επιτυχίες. Απλά τότε, όταν είχε γίνει αυτό το 87, ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Με αφορμή εκείνη την επιτυχία επίσης είδαμε το πρωτάθλημά μας να ανεβαίνει πάρα πολύ. Αυτό είχε να κάνει και σε συνδυασμό με την εποχή που ήταν οικονομικά η χώρα. Αλλά πραγματικά με αφορμή, ξαναλέω, εκείνη την επιτυχία κάναμε ένα πρωτάθλημα που είχε παιχταράδες, που είχε μεγάλο ανταγωνισμό, που είχε τις δύο ομάδες πόλους πρωταγωνίστρες τότε. Αλλά πραγματικά για περίπου 10-12 χρόνια, ακόμα και παραπάνω, αλλά μιλάω για μέχρι τις χρονιές που δεν ήταν οι δύο που διεκδικούσαν μόνο, που διεκδικούσε και ο ΠΑΟΚ, που διεκδικούσε και ο Άρης, που διεκδικούσε το Περιστέρι, για ένα παράδειγμα, που διεκδικούσε η ΑΕΚ και έπαιρνε πράγματα. Είχαμε πραγματικά ένα πρωτάθλημα, αν όχι το καλύτερο της Ευρώπης, από τα καλύτερα, με βάση τα λεφτά που πέφτανε, τις ομάδες που υπήρχαν, τους παίκτες που υπήρχαν. Είχαμε από τα καλύτερα πρωταθλήματα και όλα αυτά ξεκίνησαν με αφορμή εκείνη την επιτυχία του 1987, που ακόμα και τώρα εμπνέει, ακόμα και τώρα αποτελεί πηγή έμπνευσης για βιβλία που μπορεί να κυκλοφορούν, για ανθρώπους που ζήσαν εκείνες τις ημέρες. Και το ξαναλέω γιατί μου κάνει εντύπωση, δεν το θυμόμουν. Είχα πριν ένα θέμα ανοιχτό και το έβλεπα ότι η διοργάνωση, όλο αυτό το σκηνικό διήρκησε 11 μέρες. Ήταν μια τρελή κατάσταση. Μέχρι να ξεκινήσει η διοργάνωση είχε τελειώσει κιόλας ουσιαστικά. Και πραγματικά τότε όλη η Ελλάδα ασχολιόταν με αυτό. Και αυτό που πέτυχαν όλοι αυτοί ήταν να μείνουν για πάντα έτσι, γραμμένοι στις καρδιές των μπασκετικών και όχι μόνο όλης της Ελλάδας. Γιατί με αφορμή αυτούς και αφορμή εκείνη την επιτυχία πάρα πολλά παιδιά περιγράφηκαν σε ομάδες, ακόμα και μπαμπάδες γράψαν τα παιδιά τους, το πω έτσι, με αφορμή αυτό το πράγμα. Και ακόμα και εμείς όταν πήγαμε να παίξουμε μπάσκετ, πόσο χρόνο είμαστε, ξέρω εγώ, 7-8 χρονών, 9, πόσο ήμασταν, πότε είχαμε περάσει κάποια χρόνια, αν δεν υπήρχε το 87, ούτε τόσα γήπεδα θα γίνονταν. Σε κάθε γειτονιά σχεδόν να υπάρχει ένα ανοιχτό γήπεδο, ούτε θα υπήρχε όλη αυτή η άνθηση του μπάσκετ. Με βάση λοιπόν το 87, ακολούθησε ό,τι ακολούθησε στις εθνικές ομάδες, στους συλλόγους, και είδαμε πραγματικά το μπάσκετ να γίνεται εθνικό μας άθλημα. Γιατί όντως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχε μεγαλύτερη αναγνώριση το μπάσκετ. Πολύ μεγαλύτερη αυτή που έχει τώρα. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει απαξιωθεί και λίγο από τον κόσμο. Και έχει απαξιωθεί γιατί όταν βλέπεις για 15 χρόνια, από τόσα πρέπει να είναι, μπορεί και παραπάνω, τους ίδιους δύο να μαλώνουν και να πλακώνονται για ένα πρωτάθλημα και να μην υπάρχει ανταγωνισμός, προφανώς και το ενδιαφέρον έχει χαθεί. Σήμερα ο τελικός που είναι σε εξέλιξη γίνεται σε ένα σεφ μισοάδιο.
τελικός και τον Ολυμπιακό είναι παιχνίδι που το χάνει και χάνει το πρωτάθλημα, έτσι. Που δεν θα το χάσει γιατί είναι στο 86-71 πλέον, έχει ξεφύγει. Θα μιλήσουμε για το λίγο και λίγο μετά. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να κρατήσει και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενεργητικό 86, οπότε είναι πολύ μεγάλο νούμερο για 35 λεπτά αγώνα που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα 14 Ιουνίου. Και για μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά ο Ολυμπιακός, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα σοφαρίσει. Και θα πάμε σε τελικό τελικών την Κυριακή το βράδυ στο ΑΚΑ. 86-71 το σκορ και ακόμα 4-45. Πριν 31 χρόνια λοιπόν το ΣΕΦ ήταν κατάμεστο και σήμερα σε ένα τελικό, τέρο τελικό, είναι μισογεμάτο. Η εικόνα είναι απογοητευτική στις κερκίδες. Ακόμα και το ΑΚΑ στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν ήταν κατάμεστο. Δεν ήταν φουλαρισμένο. Γιατί ακόμα και οι ίδιοι οι οπαδοί αυτών των δύο ομάδων όχι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους, απλά λίγο το όλο σκηνικό τους έχει κουράσει τόσα χρόνια το ίδιο. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια ανάλογη επιτυχία κάποια στιγμή από την Εθνική ξανά. Θα θεωρώ πολύ δύσκολο, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με την ΕΟ και την Εθνική Ομάδα, που μπορεί να ξαναλλάξει την κατάσταση. Αλλά τότε, πριν 31 χρόνια, εκείνη η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου για την Εθνική Ομάδα, αυτό το κλισέ που λένε ότι έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια όλων, πραγματικά ήταν αλήθεια. Ήταν αλήθεια. Με όσα έχουν μαρτυρήσει κατά καιρούς οι περισσότεροι. Με παιδιά να ασχολούνται με τον μπάσκετ ξαφνικά. Με όλους αυτούς τους παίχτες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να είναι από αυτή τη γενιά ουσιαστικά. Ο Σπανούλης είναι αυτή η γενιά. Ο Καλάθης είναι αυτή η γενιά. Ο Διαμαντίδης που σταμάτησε. Ο Παπαλουκάς που έχει τελειώσει. Όλα αυτά τα παιδιά είναι αυτής της γενιάς. Μεγάλωσαν όταν ήταν πιτσιρίκια με αυτούς τους παίχτες. Στη δεκαετία του 90, να το πω έτσι. Και είδαμε για αυτούς πολύ μεγάλες επιτυχίες. Δεν μπαίνω εγώ στη δικασία να συγκρίνω. Προφανώς και όταν έχεις κερδίσει τις ΗΠΑ στο μπάσκετ, είναι τίτλος τιμής για μια ζωή. Απλά βάζω τις αναλογίες και λέω ότι τότε το 87, επειδή ήταν και πολύ νωρίτερα, αυτή η κατάκτηση άλλαξε όλο το στάτους του μπάσκετ στην Ελλάδα. Το άλλαξε, έβγαλε πολύ μεγάλους αθλητές, οι οποίοι ακόμα και τώρα παραμένουν, δηλαδή προκαλούν δέος. Ο Γκάλης όπου και να πάει, ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, πραγματικά προκαλεί δέος σε όλους, όπου και να βρίσκεται. Είτε έχει να κάνει με μπάσκετ, είτε έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Όλοι λένε ότι είναι και ο Γκάλης. Και αυτό έχει ξεκινήσει με το 87. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν 31 χρόνια, οι δύο βολές του Καμπούρη ουσιαστικά έδωσαν το τίτλο στην Εθνική Ομάδα. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε κάτι ανάλογο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί που οδηγείται το μπάσκετ και ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούσαν τότε την Εθνική διοικούν ακόμα και τώρα, και αυτό είναι κάτι πραγματικά φοβερό. Εντάξει, όχι ακριβώς οι ίδιοι. Οι περισσότεροι πάντως είναι οι ίδιοι. Από τότε περάσανε 31 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, τα πρόσωπα εκεί στην Εθνική δεν έχουν αλλάξει. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν θα ξαναζήσουμε ανάλογα πράγματα στην πορεία. Υπάρχει ένα παιδί που λέγεται Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτελέσει τον φάρο όπως ήταν τότε ο Γκάλης. Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό. Τα στοιχεία πάντως τα αγωνιστικά τα έχει όλα. Αλλά έχουν αλλάξει και εποχές. Έχουν αλλάξει εποχές. Μην ξεχνάτε, ζήσαμε πέρσι με τον Αντετοκούνμπο και τον τραυματισμό του. Τι όταν άλλος σου δίνει 100 εκατομμύρια δολάρια για 4 χρόνια. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που ήταν τότε, το 87. Έτσι. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης μπορεί να μας οδηγήσει σε ανάλογες καταστάσεις, σαν αυτές που ζήσαμε το 87, που ζήσαμε το 5, που ζήσαμε το 6. Απλά είναι και λίγο πιο δύσκολο πλέον το σκηνικό και με τα παράθυρα και με τον τρόπο που γίνονται και με τους παίκτες που παίζουν. Είναι όλο το σκηνικό πολύ διαφορετικό σε σχέση με το τότε, με το 87. Μπορεί οι συνθήκες για τον κάθε αλλητή να είναι πολύ πιο εύκολες. Το μπάσκετ ουσιαστικά τότε στην Ελλάδα δεν ήταν καν επαγγελματικό. Από το 87 και μετά άρχισε να γίνεται επαγγελματικό, να το πω πολύ απλά.
Και όταν λέω επαγγελματικό, δεν εννοώ μόνο το να κάνει ένα συμβόλαιο να παίξει να πάρει τα χρήματά του. Εννοώ να δουλεύει επαγγελματικά σαν αθλητής. Να κάνει τα βάρη του, να το πω πολύ απλά, το γυμναστήριό του. Να προσέχει τη διατροφή του. Τότε αυτά ήταν πολύ έξω από την Ελλάδα. Αλλά με αυτό το 87 σιγά σιγά άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Ξαναλέω, είναι φάρος εκείνη η επιτυχία. Ζήσαμε κι άλλες στην πορεία με φουρνιές παικτών. Έχουμε και πάλι έναν τέτοιο παίχτη όπως είχαμε τότε τον Γκάλι, όπως είναι ο Αντετοκούμπο. Αλλά οι συνθήκες πλέον είναι διαφορετικές. Και όσο τα μυαλά παραμένουν τα ίδια γύρω από την εθνική ομάδα, μέσα σε αυτήν και τα πρόσωπα που τότε το 87 είχαν καταφέρει να πανηγυρίσουν ένα τίτλο, παραμένουν ίδια μετά από 31 χρόνια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να ξαναζήσουμε έτσι ανάλογες στιγμές. 31, ξαναλέω. Δεν είχα γεννηθεί εγώ ακόμα. Δεν είχα γεννηθεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα αλλάξει κάτι στο ΣΕΦ όπως φαίνεται. Θα γίνει το 2-2. Το σκόρ είναι 88-72-90-72 τώρα για τον Ολυμπιακό. 3 λεπτά πριν το τέλος. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά το πόσο ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να δεχτεί 90 πόντους από τον Ολυμπιακό 14 Ιουνίου. Πάμε λοιπόν για πέμπτο τελικό. Μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε να δούμε τι έγινε στον τέταρτο τελικό. Έχουμε να πούμε αρκετά όσον αφορά και το ρεπορτάζ με τις ομάδες. Θα μιλήσουμε λίγο μετά και με τον Σταμά. Θα δούμε τι γίνεται λίγο και στην Ευρώπη, που είπαμε είμαστε σε φάση τελικών παντού. Είναι τα πιο αποφασιστικά παιχνίδια τώρα. Και στην Ισπανία το ίδιο. Και στην Ιταλία. Στην Τουρκία καθάρισε η κατάσταση με τη Φενέρ. Εύκολα. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία έχουμε τελικούς και έχουμε πολύ, πολύ ωραία και μεγάλα παιχνίδια. Λοιπόν, FM και όταν τα μηνύματά στο 45-26 ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και στην ομάδα μας στο Facebook Basket City, όλο μαζί μία λέξη και το C κεφαλαίο. Είναι ο τρόπος επικοινωνίας, συζητάμε από όπου θέλετε, είτε από το μήνυμα είτε από το Facebook. Φτάσαμε στις 9, θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων και να πούμε περισσότερα μπασκετικά. Προχωράμε και με το NBA που κάπου είδα ότι 1 Ιουλίου θα ανακοινώσει ο Λεμπρόν που θα πάει. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Η πρώτη ώρα ήταν σχεδόν ολάκερη, αφιερωμένη στην επέτειο των 31. Καλά, δεν υπάρχει, φίλε. 31 χρόνο, καλά λέω. Ναι, ένα μπράβο. Λοιπόν, 31 χρόνια λοιπόν από το τελικό. Το 87 ασχοληθήκαμε αρκετά με αυτό το κομμάτι, αλλά όποιος ασχολείται με τον μπάσκετ δεν μπορεί να το αφήνει έξω αυτό. Ο τελικός ολοκληρώθηκε. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 επικρατώντας με 92-76 του Παναθηναϊκού. Οπότε πάμε για πέμπτο τελικό την Κυριακή στο ΆΚΑ, εκεί που θα κριθεί και το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι το σκορ αντικατοπτρίζει για την εικόνα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά από την αρχή και παρότι ο Παναθηναϊκός στη την περίοδο πήγε να επιστρέψει με πολλά τρίποντα από τον Τζέσι και Τζέιμς κυρίως, οι κυπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν. Πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό ήταν δύο παίχτες που δεν μας έχουν συνηθίσει, να το πω έτσι, παρότι οι Αμερικάνοι και ο Ρόμπερτς και ο Μακλίν. Ο Μακλίν ήταν πρώτος σκόρερ, είχε 20 πόντους, πήρε 5 rebound, έδωσε 2 assist, έκανε ένα λάθος σε σχεδόν 21 λεπτά αγώνα. Ο Ρόμπερτς που επίσης ήταν πολύ καλός, έχοντας 16 πόντους με 2 στα 2 δίποντα, 3 στα 5 τρίποντα, 2 rebound, 3 assist, έκανε ένα λάθος. Ο Αμερικανός έκανε μια πολύ έτσι μεστή εμφάνιση. 13 και ο Σπανούλης με 3 στα 8 shoot, έδωσε και 6 assist. 12 είχε ο Πρίντεζης για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έμεινε στο παρκέ 25 λεπτά. Φάνηκε λιγότερο είναι η αλήθεια, αλλά έπαιξε τόσο. 9 είχε ο Παπα-Νικολάου, 7 είχε ο Μάτζαρης, 11 ο Στρέλνιεξ, επίσης και αυτός οικονομικός με 3 στα 4 σουτ, ένα στο ένα δίποντο, 2 στα 3 τρίποντα, 3-5 βολές, 3 ασίστ. Είχε μικρή συμμετοχή ο Μπράουν, συμμετοχή του Παπαπέτρου που δεν είχε καθόλου πόντους, είχε 2 πόντους ο Βίλτζερ, ο Μπόγκλης μπήκε στο τέλος, έκανε και κάποιες. Είχε λίγο κάποιες φασαρίες. Το κομμάτι που έκανε τη διαφορά για τον Ολυμπιακό ήταν νομίζω ειδικά στο σημείο που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, χτυπούσε διαρκώς πάνω στο Σίγκλετον. Ήταν πραγματικά ένα ερωτηματικό γιατί ο Πασκουάλ επέμενε να έχει τον Σίγκλετον μέσα, καθώς
Το χτυπούσε σχεδόν σε κάθε επίθεσή του ο Ολυμπιακός. Από εκεί πήρε δύναμη και επέστρεψε στο παιχνίδι. Γιατί να πω την αλήθεια, βλέποντας τα τρίποντα του Λοτζέση και του Τζέιμς, πίστευα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τρόπο να βρει κουράγιο να κρατήσει το προβάδισμα. Και όμως χτυπώντας διαρκώς πάνω στο Σίγκλε, τον οποίο αμυντικά ήταν εκτός τόπου και χρόνου στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός βρήκε πόντους από τον Ρόμπερτς, από τον Μακλίν, πήρε δύο μεγάλα τρίποντα όταν ο Παναθηναϊκός επέστρεφε από τον Μάτζαρη και τον Παπα-Νικολάου. Και από ένα σημείο και μετά ξέφυγε και κατάφερε να κερδίσει. Όταν παίζεις ένα τελικό και έχεις 60% σχεδόν στο δίποντο, με 19-32, αντιλαμβάνεστε ότι έχεις κάνει κάτι καλά στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός σούταρε 43 βολές, παρακαλώ. Ακούσατε, 32. Πάρα πολλές βολές στο παιχνίδι. Πάρα πολλά και τα φάουλ. 33 ο Ολυμπιακός, 33 και ο Παναθηναϊκός. Πολύ μεγάλος αριθμός είναι η αλήθεια. Για τον Παναθηναϊκό, ο Λοτζέσκι ήταν αυτός που πήγε να τον τραβήξει από το χέρι και να του δώσει τον τίτλο από σήμερα. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αμερικανός τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους. Είχε 4 στα 6 τρίποντα και τα 4 τα έβαλε στην τρίτη περίοδο. Σε κάποια φάση, όχι απλά βρήκε ρυθμό, τα έβαζε από παντού. Τον ακολούθησε ο Τζέιμς εκείνο το σημείο. Ο Τζέιμς τελείωσε το μάτς με 20 πόντους, αλλά με άσχημα ποσοστά. Ο Τζέιμς ουσιαστικά, εκτός από το μεγάλο νούμερο των επιθέσεων, ήταν άστοχος. Αυτό το πρόβλημα. Είχε 4 στα 16 σουτ, 2 στα 9 δίποντα, 2 στα 7 τρίποντα. Είχε 10 στις 11 βολές, είχε 4 rebound, είχε 3 assist, αλλά όντως από το scorer στο σύστημα αξιολόγησε μείον 8. Καθώς ήταν πολύ έτσι άστοχος ο Τζέιμς. Από ένα σημείο και μετά, το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, γενικά ο Τζέιμς έχει ένα ρόλο να μπαίνει μέσα και να το κάνει το παιχνίδι ανω κάτω. Απλά δεν έχει stop. Ο Τζέιμς δεν έχει δει τον τρόπο ο Πασκουάλ να του βάλει stop όταν τον πιάνει ο κατήφορος. Και παρότι μπορεί να βρει ρυθμό, μπορεί να κάνει κακό στην ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός επίσης είχε 12 πόντους, ο Καλάθης με 5 στα 11 σουτ, μόλις 2 assist. Και γενικά το 8 σαν νούμερο δίπλα από τις assist του Παναθηναϊκού ήταν πολύ χαμηλό νούμερο. Και αυτό έπαιξε επίσης ρόλο για τον Ολυμπιακό. 12 ο Γκίστ. Αυτοί ήταν οι 4 που ήταν σε διψήφιο αριθμό. 6 ο Ρίβερ, 3 ο Σίγκλετον. Ο Σίγκλετον έμεινε περισσότερο από όλους στο παρκέ, αλλά ξαναλέω, ήταν πραγματικά. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν μαύρη τρύπα στην άμυνα. Δεν ξέρω αν κουράστηκε. Το στόχευε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Είτε στο pick and roll, είτε στο ένας εναντίον ενός. Και έβρισκε πολύ εύκολα πόντους. 4 ο Βουγιούκας, συμμετοχή ο Λεκάβιτσου, συμμετοχή ο Αντετοκούμπο, συμμετοχή ο Μίτογλου, συμμετοχή ο Παπάς. Γραφτεί λίγο. Πάλι ο Πασκουάλ, όπως είχε κάνει και στον τρίτο τελικό, στον δεύτερο τελικό που είχε κάνει το break, είχε κάνει το 1-1, πάλι πήγε με πολύ μικρό rotation. Δηλαδή, ο χρόνος μοιράστηκε ουσιαστικά σε 6 παίκτες που παίξανε από 20, μάλλον από 19,5 λεπτά ο Λοτζέσκι, μέχρι 31 σχεδόν όπως ο Σίγκλετον. Έπαιξε 14 και κάτι ο Λεκάβιτσος και όλοι οι άλλοι παίξανε 3 λεπτά και 5 λεπτά. Ο Πασκουάλ, όπως φαίνεται, δηλαδή, παιχνίδι, το κλείνει πολύ το rotation. Του βγήκε για μία περίοδο, ξαναλέω ότι το κομμάτι που έκανε διαφορά για τον Ολυμπιακό ήταν το 60% στα δίποντα και μαζί με τον συνδυασμό των μόλις 8 assist του Παναθηναϊκού. 2-2 λοιπόν, καλό παιχνίδι είδαμε σήμερα. Ειδικά στη τέτοια περίοδο ο ρυθμός ήταν πάνω κάτω, τρίποντα συνεχόμενα, δράση-αντίδραση από κάθε ομάδα, κάτι που δεν είναι εύκολο. Είμαστε 14 Ιουνίου, αυτές οι ομάδες έχουν παίξει μέχρι στιγμής 30 μάτς στην Ευρωλίγκα στην κανονική περίοδο και 26 στο ελληνικό πρωτάθλημα, 56. Στα play-off της Ευρωλίγκα έχουν παίξει άλλα 4, οπότε φτάσαμε στα 60 και βάζεις και τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος που έχουν παίξει και είμαστε εσείς στα 69, αν δεν κάνω λάθος. Θα τελειώσει όμως με 70 παιχνίδια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε τέτοια παιχνίδια, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη σεζόν, τόσα πολλά παιχνίδια, πάει και λίγο στο hero ball το παιχνίδι. Πάει και λίγο στο ένα-δύο τρίποντα που μπορεί να βάλει κάποιος. Απλά δεν γίνεται μόνο έτσι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από ένα σημείο και μετά τα περίμενε όλα από τις δημιουργίες και τις εμπνεύσεις του James, ο οποίος έπαιρνε τρελές επιθέσεις. Ο Λοτζέσκι έβαλε 4 στην περίοδο. Εντάξει, πόσα να βάζει, δηλαδή 10, δεν γινότανε.
Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν σήμερα έτοιμος να τον αντιμετωπίσει και τον χτυπούσε, ξαναλέω, πολύ στοχευμένα μέσα στη ρακέτα του πάνω στον σύγκλωτο. Έγινε λοιπόν το 2-2, την Πέμπτη θα έχουμε πρωταθλητή, να δούμε αν μπορεί ο Ολυμπιακός να ξανακερδίσει μέσα στο ΆΚΑ σε ένα παιχνίδι που πλέον είναι τελικός των τελικών, δηλαδή εκεί θα κρυθούν όλα, στο πέμπτο τελικό. Αυτές οι ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες μέχρι στιγμής 8 φορές σε πρωτάθλημα, κανονική περίοδο πρωταθλήματος, κανονική περίοδο Ευρωλίγκα και άλλες 4 μέχρι τώρα στα play-off. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πολλά κόλπα ένας ανάμα δεν μπορεί να κάνει. Έτσι. Ο τελικός Κυριακής θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εκεί θα κριθεί ο πρωταθλητής για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξαναλέω ότι σήμερα ήταν ένα καλό παιχνίδι. Είδαμε δράσεις και αντιδράσεις από τις δύο ομάδες. Είδαμε διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Ο Ρόμπερτς και ο Μακλίν για τον Ολυμπιακό. Ο Λοντζέσκι κυρίως για μένα. Αυτός ήταν που πήγε να ξεκινήσει την αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Να δούμε τι θα γίνει στον πέμπτο τελικό. Πηγαίνοντας λίγο στα ρεπορταζιακά της Θεσσαλονίκης, να πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά και με το Σταμάτη στο τελευταίο μισάωρο και για να μιλήσουμε για Άρη και για ό,τι άλλο έτσι υπάρχει μπασχετικό να σχολιάσουμε. Στα του ΠΑΟΚ, από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν. Νομίζω ότι τη δεδομένη τώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μια συνάντηση κορυφής, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα μας κλισέ. Συνάντηση η οποία γίνεται ανάμεσα σε Ηλία Παπαθεοδόρου, Μπάνε Πρέλεβιτς, Τέλης Ζουνατζίδη και Νίκο Σταυρόπουλο. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις μέχρι πριν λίγες ημέρες, προφανώς και το βασικό του ενδιαφέρον ήταν εκεί, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, και δύσκολα μπορούσε να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν αυτές, ξεκινάει ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Σχεδιασμός που φυσικά και έχει ενδιαφέρον, φυσικά και έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Χθες, μιλώντας εδώ με τον Ηλία Παπαθεοδόρου, είπε το νούμερο των παιχτών που θα ήθελε να έχει από τη φετινή ομάδα, το προσδιορίζει στους 6 με 7, μιλώντας σε μια ρεαλιστική βάση. Έχουμε πει ότι για του χρόνου ΠΑΟΚ έχει, σήμερα που μιλάμε, έχει συμβόλαιο ο Ζάρας, έχει συμβόλαιο ο Χρυσκόπουλος, έχει συμβόλαιο ο Κόνιαρες, αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και θα πούμε το γιατί. Είναι ανοιχτό το θέμα του Μαργαρίτη, που τη δεδομένη χρονική στιγμή αποτελεί προτεραιότητα. Προτεραιότητα γιατί μιλάμε για τον αρχηγό, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που δεν είναι μόνο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι που απασχολεί για τον Μαργαρίτη, που έκανε μια καταπληκτική σεζόν φέτος από ένα σημείο και μετά και ήταν πραγματικά άξονας της ομάδας στο καλό της σημείο της σεζόν από ένα σημείο και μετά. Είναι ο αρχηγός, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά έχει καθολική αποδοχή από όλους πλέον, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά στο χώρο του μπάσκετ και με την παρουσία του στην Εθνική. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή το πρώτο θέμα που ασχολείται τον ΠΑΟΚ είναι αυτό. Να τελειώσει θετικά το θέμα του Μαργαρίτη. Γενικά για τον Μαργαρίτη ακούγονται διάφορα. Από τη στιγμή που ένας παίκτης από τον Μαργαρίτη μπορεί να βγει στην αγορά, προφανώς εγώ πιστεύω ότι όλοι τον θέλουν. Πλην των δύο, για όλους τους άλλους, ο Μαργαρίτης είναι μια ιδανική επιλογή. Πιθανολογώ ότι είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον θα βρεθεί η χρυσή τομή, ούτως ώστε ο Μαργαρίτης να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Απλά έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Βρέθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική έχοντας ρόλο, ακόμα και σε αυτή την εθνική ομάδα που δεν είναι η ομάδα με τον Αντετοκούμπο και η γεμάτη, έστω η εναλλακτική, αλλά σε κάθε περίπτωση με σημαντικό ρόλο ο Μαργαρίτης. Οπότε, επειδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 35 χρονών, προφανώς και το βράδυ θα ψάξει να βρει αν μπορεί για ακόμα περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω αν θα τα βρει αλλού. Ο ΠΑΟΚ προφανώς και θέλει και να τον πείσει οικονομικά, αλλά και με το αγωνιστικό του πλάνο για αυτόν. Υπάρχει μια σχέση τέτοια που είναι πέρα από το καθαρά έτσι εργασιακό, να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή της
τις σχέσεις του παίχτη που παίζει σε μια ομάδα και πληρώνεται. Είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Οπότε είναι σημαντική, είναι η πιο σημαντική υπόθεση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εφόσον τελειώσει θετικά αυτή η κατάσταση με τον Μαργαρίτη και συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και ανακοινωθεί το συμβόλαιο για την νομίζω για την επόμενη διετία, θα πω εγώ, θα αρχίσουν να τρέχουν και άλλες καταστάσεις. Και όταν λέω άλλες καταστάσεις, αναφέρομαι στις περιπτώσεις του Γκος, που είναι και αυτή η προτεραιότητα, όχι τόσο στο Μαργαρίτη, μιλάμε για τώρα για τον Μαργαρίτη, ότι θέλει να τελειώσει θετικά ο ΠΑΟΚ και μετά, από τη στιγμή που γίνει αυτό, νομίζω ότι θα ασχοληθεί πολύ πιο ζεστά με την υπόθεση του Γκος και την υπόθεση του Κατσίβελη. Και λέω με την υπόθεση του Κατσίβελη γιατί η διάθεση να κρατηθεί ένας κορμός παραμένει, η διάθεση να κρατηθεί και να στηριχθεί ένας ελληνικός κορμός επίσης παραμένει. Και έλεγε χθες εδώ η Λίωση Παπαθεοδόρου ότι το να αλλάξεις πάλι 7-8 παίκτες ουσιαστικά είναι σαν να μπαίνεις από την αρχή. Και όντως έτσι είναι. Ο Κατσίβελης είναι ένα παιδί που είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει πάλι μια σεζόν με 2 παιχνίδια την εβδομάδα και 3. Γιατί είναι κάτι το οποίο ειδικά στην Ελλάδα δεν το βρίσκεις εύκολα. Για το επίπεδο αυτών των ομάδων που είναι ΠΑΟΚ, που είναι Προμηθέας, που είναι ΑΕΚ. Που είναι το Λαύριο του χρόνου. Το να βρεις Έλληνα παίχτη που να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε τέτοιες καταστάσεις, σε συνεχόμενους αγώνες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με Ελλάδα και Ευρώπη, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά, είπαμε, τώρα μιλάμε λίγο με θεωρίες έτσι επί χάρτου, να το πω πολύ απλά. Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους στόχους που έχει μπροστά του, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Απλά η συνάντηση που γίνεται τώρα και γενικά οι κουβέντες και οι ανάλογες συναντήσεις που θα γίνουν και στις επόμενες ημέρες θα μας δώσουν ένα μπούσουλα για το τι έχει ο ΠΑΟΚ, για ποιους κινείται να κρατήσει, ποιους θα κρατήσει και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι. Λέγοντας, είπαμε πριν για τον Κόνιαρη ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και λέω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ο Κόνιαρης όπως και πέρσι και φέτος έχει δηλώσει συμμετοχή στο draft. Πέρσι την είχε αποσύρει, είναι πιθανό να το αποσύρει και φέτος. Θα είναι πολύ δύσκολο να είναι σε ένα φυσιολογικό νούμερο, να το πω έτσι, μέσα στο draft. Αλλά ο Κόνιαρης θα βρεθεί στην Αμερική για περίπου ένα μήνα προκειμένου να δουλέψει στην ατομική του βελτίωση. Θα βρεθεί εκεί σε ένα camp υψηλού επίπεδου. Και του Κόνιαρη το συμβόλαιο που έχει με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 19. Οπότε, πρέπει σιγά σιγά να μπει σε διαδικασία σκέψης ο ΠΑΟΚ θα κάνει με τον Κόνιαρη στη λογική πια ότι ή θα κάνει μια κουβέντα από τώρα ή ώστε να δουν νωρίτερα μέσα στις επόμενες σεζόν για να ανανεώσει τον Κόνιαρη, που στο πλάνο που έχει στο μυαλό του Παπαθεοδόρου και οι άνθρωποι της ΚΑΕ ο Κόνιαρης είναι πολύ σημαντικός σε αυτό που θέλουν να κάνουν τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικός, δηλαδή είναι γύρω από αυτόν, να το πω έτσι, το όλο πλάνο που έχουν στο μυαλό τους και ο Παπαθεοδόρου και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει λοιπόν ή να υπάρξει κουβέντα, συζήτηση, συμφωνία, ούτως ώστε να επεκταθεί η συνεργασία, για τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια θα πω εγώ, ή κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, έτσι. Απλά ο Κόνιαρης έκανε τη δεύτερη του σεζόν στο αντρικό επίπεδο. Πολλοί θα περιμέναν περισσότερα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο το περιμένουμε όλοι. Εγώ νομίζω ότι η επόμενη χρονιά είναι πιο κομβική από τη φετινή για τον Κόνιαρη. Στο να βρει σταθερότητα στην απόδοσή του. Αυτό είναι που του λείπει. Για να βρει σταθερότητα στην απόδοσή του. Αν το καταφέρει αυτό το πράγμα, φέτος ήταν δύσκολο, δεν το κατάφερε. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νόμιζαν οι περισσότεροι. Του χρόνου νομίζω ότι είναι πιο κομβική χρονιά. Αν λοιπόν, από τη στιγμή που λέγεται το συμβόλαιο το καλοκαίρι το άλλο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια κουβέντα να ανανεωθεί το συμβόλαιο του. Αν δεν γίνει αυτό, ή αν δεν υπάρξει συμφωνία, το να τον χάσει τον Κόνιαρη ο ΠΑΟΚ ελεύθερος είναι κάτι που δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας. Το να αλλάξει το πλάνο σου και να πάρεις και ένα ποσό σημαντικό με την πώληση του Κόνιαρη,
Okay, είναι μια εναλλακτική που έχει μια βάση. Που έχει μια λογική. Ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι σενάρια. Τώρα που μιλάμε έτσι. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Είναι κουβέντες οι οποίες γίνονται πάνω, έτσι σε ένα, πάνω σε κάποια σενάρια για τον Κόνιαρη. Απλά αναφέρω το πώς έχει η κατάσταση τώρα που μιλάμε για τον Κόνιαρη. Οπότε λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί η σημερινή συνάντηση που είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν από σήμερα θα υπάρξει κάποιος συγκεκριμένος μπούσουλα στο τι κάνει ο ΠΑΟΚ και το που κινείται από εδώ και πέρα. Σίγουρα το θέμα του Μαργαρίτη είναι απόλυτη προτεραιότητα να τελειώσει θετικά, να ξέρει ο ΠΑΟΚ θα έχει τον αρχηγό του σίγουρα για την επόμενη σεζόν, πιθανόν και για ένα χρόνο ακόμα. Και μετά να δει πώς θα είναι το θέμα του Γκος, που δεν είναι εύκολο. Ούτε του Γκος είναι εύκολο. Και δεν ξέρω κατά πόσο κρατάται από τον ΠΑΟΚ η όλη υπόθεση του Γκος. Εννοώ ότι μπορεί ο Γκος να βρει μια πολύ καλή υπόθεση οικονομικά και επειδή είναι στα 36 του θα είναι την επόμενη σεζόν να επιλέξει αυτή. Γενικά μπαίνουν προτεραιότητες σιγά σιγά για να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Νομίζω ότι κυκλωμένα ονόματα παικτών στις λίστες που υπάρχουν έχουν στα χέρια του Σκέπου Παθεοδόρου και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υπάρχουν κυκλωμένα ονόματα, ειδικά ξένων. Απλά είναι αυτό που λέγαμε και έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι χρονική στιγμή περιμένει την πλευρά Σαββίδη για να ξέρει πού θα κινηθεί. Περιμένει δεν θα γίνει με το τηλεοπτικό που είναι ανοιχτό. Και περιμένει δεν θα έχει πάλι μια χορηγία όπως είχε φέτος από τον ΟΠΑΠ. Στη Φανέλα του που είχε ένα καλό νούμερο με βάση τα δεδομένα του. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Και χωρίς όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ θέλει σιγά σιγά να ξεκινήσει να χτίζει ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι τα σενάρια είναι πολλά τώρα που μιλάμε. Θα δούμε στις επόμενες ημέρες. Και εφόσον τελειώσει ειδικά το θέμα του Μαργαρίτη, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Λοιπόν, φτάσαμε στις 9.30 με αυτά και με αυτά. Επιστρέφοντας, θα δούμε λίγο τι γίνεται και στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε και με το Σταμάτη για ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ του Άρη και ό,τι άλλο μπασχετικό έχουμε έτσι να αναφέρουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Φέραμε τι έγινε και στον τέταρτο τελικό, είπαμε Ολυμπιακός 92-76, 2-2 η σειρά πλέον. Πάμε σε πέμπτο τελικό την Κυριακή. Έχουν γίνει αρκετά στο ΣΕΦ και πριν το παιχνίδι και μετά το τέλος του. Επεισόδια που έχουν να κάνουν με την αστυνομία και οπαδούς του Ολυμπιακού. Ακόμα και μετά το τέλος του αγώνα είχαμε διάφορα ανάλογα επεισόδια. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός καταγγέλει ότι φίλος του Ολυμπιακού βρέθηκε στα αποβιτήρια και ξύπνησε τον Πασχουάλ και συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτά. Είναι πράγματα που δεν συμβαίνουν, είναι η αλήθεια, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πραγματικά είναι κάτι που μας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, πηγαίνοντας λίγο να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Σήμερα παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη επίσης, τρίτος τελικός στη Λιθουανία, την έκανε τη σειρά 2-1. Η Ζαλγκίρις νίκησε με 90-80 τη Λέτουβος μέχρι και τα μέσα της τρίτης περίοδου, δύο ομάδες μαζί. Από εκεί μετά η Ζαλγκίρις πήρε μια διαφορά την οποία την κράτησε και έφτασε μέχρι το τελικό 90-80. Χθες είχαμε την έκπληξη στην ΑΣΕΜΠΕ. Εντάξει, έκπληξη, η αλήθεια είναι ότι στην Ισπανία δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Δηλαδή, πραγματικά όλοι μπορούν να κερδίσουν τους πάντες. Απλά ήταν πρώτος τελικός στην έδρα της Ρεάλ και κατάφερε η Μπασκόνια να κερδίσει. Νίκησε με 90-94 χθες, έχοντας για πρωταγωνιστή ένα παίχτη που ήρθε από τον πάγκο, τον Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος είχε 16 πόντους και έκανε τη διαφορά. Ο δεύτερος τελικός είναι αύριο, πάλι στην έδρα της Ρεάλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η νίκη της Μπασκόνια την έκανε λίγο ανακάτω την κατάσταση. Ήταν έκπληξη. Βέβαια, και πάλι η Ρεάλ έχει την ποιότητα για να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο σε οποιαδήποτε έδρα. Το έχει αποδείξει. Απλά αυτή η νίκη της Μπασκόνια ήταν έτσι λίγο έκπληξη με βάση το τι περιμέναμε να δούμε. Ρεάλ πέρασε πολύ εύκολα από την Γκραν Κανάρια στους ημιτελικούς. Η Μπασκόνια και αυτή σχετικά εύκολα την Μπαρτσελόνα. Απλά έχασε ένα παιχνίδι στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Είπαμε δεύτερο τελικός αύριο. Στην Ισπανία, εκεί που μετά την πρώτη Μπασκόνια
παραμένουν εκτά τα, όλα τα, τα σενάρια. Σταμάτη μου, λέει, τι γίνεται, φίλε? Τι γίνεται, καλησπέρα, Νικό, καλησπέρα και στους ακροατές. Όλα καλά? Καλά, μας έπιασε βροχή λίγο στον δρόμο. Ναι, ήσουν από τους άτυχους. Ναι, είμαι από τους άτυχους, μας έπιασε στον δρόμο. Και εντάξει, την ψιλοχρειαστήκαμε λίγο, την ακούσαμε, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κοίτα, υπήρχε ένα... σπίτι. Ναι, εντάξει. Υπήρχε ένα δεκάλεπτο τέταρτο το οποίο ήταν πολύ άγριο, αλλά ευτυχώς κράτησε μόνο τόσο. Ναι. Και δεν είχαμε. Ξέρω εγώ, η Ινδία, κάτι τέτοιο εκεί δεν έχει τέτοια φαινόμενα, α πούμε. Ναι. Τροπικά φαινόμενα. Ναι. Ναι, πραγματικά εκεί πέρα. Αλλά όχι, εντάξει, καλά ήταν. Την προλάβαμε. Τη γέρη, να πω την αλήθεια. Τυχερός. Τυχερός. Λοιπόν, τι γίνεται, για πες στα του Άρη, έχουμε κάτι, κάποια εξέλιξη, κάτι καινούριο σημερινό που να αφορά έτσι, το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν? Κοίτα, δεν έχει κάτι τρομερό, αν εκτός από το γεγονός, αυτό που λέγαμε και χθες, που ουσιαστικά με τη σημερινή εξέλιξη επιβεβαιωνόμαστε ότι ο Άρης ουσιαστικά δεν πολύ ήθελε, δεν ήθελε μάλλον τον Τσαϊρέλ στο ρόστερ για την επόμενη χρονιά, γι' αυτό και είχε γίνει πρόταση για την... για το πολύ μεγάλο κούρεμα, γιατί του αρέλεσε από ό,τι όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Προμηθέα. Από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, φάνηκε ότι ο Άρης δεν μπήκε καν σε μια λογική συζήτηση για την επόμενη χρονιά. Μπήκε αρχικά και έμεινε μόνο στο θέμα της αποπληρωμής του χρέους προς τον Τσαϊρέλη. Και νομίζω ότι έγινε κατανοητό και από την πλευρά του παίχτη ότι δεν είναι στα πλάνα του Άρη. Δεν ξέρω αν είναι αγωνιστικοί, καθαρά οικονομικοί λόγοι. Έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι όλα δείχνουν ο Τσαϊρέλης θα συνεχίσει τον Προμηθέα την καριέρα του και έτσι ουσιαστικά ένας παίκτης από το περσινό ρόστερ αποχωρεί, έτσι. Και είχαμε πει και χθες ότι με βάση την πρόταση που το έκανε ο Άρης, δηλαδή ένα κούρεμα του χρέους της τάξης του 50% και μια πληρωμή σε ένα βάθος τριετίας τουλάχιστον, δείχνει ότι εντάξει δεν είσαι μέσα στα πλάνα μας για τον χρόνο, οπότε δεν θα σε έχουμε και τον χρόνο να πληρώνουμε, οπότε μπαίνει μια λογική τέτοια, ψάξει να βρεις κάποια άλλη ομάδα και θα συνεχίσουμε απλά, ξέρεις, να τελειώσει η διαδικασία της οφειλής. Ο Πουγιανίτς επίσης, όπως και αυτός δεν υπολογιζόταν από τον Αγγέλου, από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίμη και αυτός. Και οι δύο δηλαδή ήδη είχαν... Ναι, για τον Πουλιανίτη υπάρχει ανακοίνωση, για τον Τσαϊρέλη ναι, ακόμα ναι. Όχι ανακοίνωση, αλλά φαίνεται ότι καταλαβαίνει εκείνο. Εντάξει, από ό,τι λένε όλα είναι διαδικαστικά, διαδικαστικό είναι το θέμα, και ότι ο Τσαϊρέλης θα συνεχίσει, μάλιστα για δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι αναφέρει το ρεπορτάζ, για δύο χρόνια θα πάει στον Προμηθέα ο Τσαϊρέλης. Εντάξει, αυτό δεν αλλάζει κάπως τα δεδομένα στο αγωνιστικό κομμάτι του, γιατί ο Αγγέλου για τη θέση του Τσαϊρέλη είχε προσεγγίσει τον Μανολόπουλο πριν μερικές ημέρες, είχε βγει και το όνομά του στη δημοσιότητα. Ουσιαστικά γι' αυτό τον ήθελε, για τον Άντι Τσαϊρέλη. Και είναι αλήθεια ότι το τωρινό κασέτ του Μιχάλη Τσαϊρέλη ο Άντι δεν μπορούσε να το καλύψει. Έτσι θα πρέπει δηλαδή να ρίξει αρκετά το κασέτ του, πέρα από τα χρωστούμενα δηλαδή, που θα γινόταν εκεί. Θα πρέπει να ρίξει το κασέτ του Τσαϊρέλη για να μπει στη λογική ο Άντι να δεχτεί. Είπαμε και χθες ότι αν βάλουμε στη λογική ότι ο Λάγκη Τζόουνς θα πάρει ένα από τα δύο ακριβά συμβόλαια που θα έχει ο Άρης την επόμενη χρονιά και μιλάμε για ένα ακριβό συμβόλαιο στη τάξη των 55-60.000 ταβάνι, καταλαβαίνει καθένας ότι δεν θα υπάρχει Έλληνας ο οποίος θα ξεπεράσει 45.000. Δηλαδή νομίζω ο Βεργίνης θα κλείσει κοντά στις 40.000 ο Βεργίνης. Άρα δηλαδή καταλαβαίνει καθένας ότι το ταβάνι θα είναι αυτό για τους Έλληνες παίκτες, οι 40.000. Πολύ δύσκολο να ξεφύγει κάποιος με βάση τα τωρινά δεδομένα, έτσι, τώρα να αλλάξει κάτι χορηγικά ή οτιδήποτε, αυτό το ξαναείπαμε, είναι κάτι άλλο. Οπότε ουσιαστικά σαν εξέλιξη μπορείς να πεις αυτή ότι βγαίνουν και αυτοί οι δύο από το κάδρο, ήδη θεωρώ ότι ο Αθηναίο έχει βγει ήδη, οπότε από το ρόστερ της φετινής χρονιάς, της χρονιάς που τελείωσε, ο Άρης έχει δύο στόχους, τον Μποχορίδη και τον Φιόνι. Έτσι, ο Μποχορίδης μεν τα λεφτά που το κασέ που είχε ο Άρης, που είχε ο Μποχορίδης κοντά σε 70.000, δεν υπάρχει θέμα να το δώσει ο Άρης, έτσι δεν μπορεί να το δώσει αυτό. Θα πρέπει να ρίξει δηλαδή τα λεφτά του Μποχορίδης. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το θέμα του Μποχορίδη θα καθυστερήσει αρκετά, γιατί θα βγει ο μάνατζερ του στην αγορά να δει πού μπορεί να βρει συμβόλαιο για τον πελάτη του.
ένα καλό συμβόλαιο, γιατί τα νούμερα του σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια του Παναθηναϊκού είναι ανεβασμένα με την παρουσία του στον Άρη. Αν μπορέσει να του βρει ένα καλό συμβόλαιο και χρόνο συμμετοχής, γιατί το βασικό είναι χρόνο συμμετοχής, αν μπορέσει να το βρει αυτό, θεωρώ ότι ο Μποχωρίδης θα επιλέξει να συνεχίσει κάπου αλλού. Αν δεν το βρει αυτό στο βαθμό που θέλει ο Μποχωρίδης, τουλάχιστον όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής, νομίζω ότι θα περιμένει. Και όσο δεν θα κλείνει και θα περιμένει, αυτό είναι υπέρ του Άρη. Έτσι, ο οποίος θα έχει το νου του στον θέμα του Μποχωρίδη. Με το Φιόνι θεωρώ και πάλι ότι είναι περίπτωση σχολιπέδου, γιατί ήδη κάποιες ομάδες από την Αλφάνα τον έχουν προσεγγίσει και έχουν συζητήσει μαζί του και του δίνουν και καλά χρήματα. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης είναι δεδεθειμένος να δώσει ένα καλό συμβόλαιο στον Φιόνι και να επενδύσει πάνω του. Έτσι αυτή τη στιγμή. Τα οικονομικά είπαμε είναι πάρα πολύ σφιχτά. Δεν το καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης μπορεί να κινείται για να λύσει το θέμα του μπάνι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν σημαίνει το budget θα είναι ένα εκατομμύριο. Το budget θα παραμείνει στα πολύ χαμηλά επίπεδα που το προγραμματίζουν αυτή τη στιγμή ο Αγγέλου και ο κ. Γουλέλμος. Έτσι μιλάμε δηλαδή για 350-400.000 ευρώ, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω. Οπότε από το περσινό ρόστερ ουσιαστικά αυτή είναι. Θεωρώ ότι και ο Μούρτος πολύ δύσκολα να συνεχίσει. Έτσι, το συμβόλαιό του για την επόμενη χρονιά είναι στις 60.000, δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Οπότε ο Άρης τώρα αναγκαστικά βγαίνει στη γύρα και για Έλληνες. Έτσι υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Έτσι του Σχίζε για παράδειγμα, όπως είπαμε του Μανολόπουλου, του Σλαυτσάκη. Ο Άρης θα κινηθεί μια τέτοια περίπου αγορά να δει τι γίνεται, έτσι, για όσον αφορά και να δει τι χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει. Δηλαδή να βγει να πάρει Έλληνες παίκτες που σχετικά είναι φθηνοί και μπορεί να τους αξιοποιήσει ο Αγγέλου στο αγωνιστικό του πλάνο, και από εκεί πέρα να δουν στο τέλος τι χρήματα τους έχουν μείνει για να βγουν στην αγορά για ξένους κοινοτικούς οι Έλληνες παίκτες. Μέχρι δύο-τρεις εξελίξεις πραγματικά δεν έχει. Περιμένουν κάποιες απαντήσεις, όπως είπαμε και χθες, από το θέμα της FIBA για τον Μπαν. Ο κ. Γουλέλμος κάνει κάποιες κινήσεις. Πλέον θεωρώ ότι δεν πρόκειται να δώσει συνέντευξη τύπου. Έτσι έχει περάσει ήδη σχεδόν ένας μήνας από τότε που τελείωσε ο Άρης και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν θεωρώ ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου. Για μένα έχω ξαναπεί ότι είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος κίνηση επικοινωνιακή του κ. Γουλέλμου το να μην μιλήσει προς τον κόσμο του Άρη, γιατί από αυτόν θα ζητήσει καταρχήν βοήθεια με τα εισιτήρια διαρκές και τα σχετικά. Και όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, και επειδή είμαστε σε μια μικρή πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, ξέρουμε όλοι, Νίκο, ότι ο φύλαδος κοιτάει και την ποδοσφαιρική ομάδα και την μπασκετική. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο Αριανός κοιτάει και την ποδοσφαιρική ομάδα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την μπασκετική. Για να ζητήσει τη βοήθεια του φίλου του Άρη, να πάρει εισιτήριο διαρκές, να σε βοηθήσει με προϊόντα, την ώρα που υπάρχει και το ποδόσφαιρο στη μέση που έχει ανέβει και υπάρχει μια διαφορετική δίψα στο συγκεκριμένο τμήμα από το φίλο του Άρη, πρέπει να βγει να του μιλήσεις. Τι θα του πεις? Την αλήθεια θα του πεις? Τα χρέη, θα του πεις τα πλάνα σου, θα του πεις τι σκέφτεσαι, αν είσαι μόνος σου, αν θες βοήθεια, αν είναι κάποιος μαζί σου, όλα θα τα πεις. Ο κ. Γουλέλμος δυστυχώς για μένα επιλέγει μια τακτική, θα τη βαφτίσω σε εισαγωγικά έτσι για να μην παρεξηγηθώ, λάσκαρη, δηλαδή το να περιμένω να μην κάνω τίποτα και όπως πάει το ποτάμι. Ναι, αλλά όταν θες τη βοήθεια του κόσμου, πώς θα βγεις να το πεις του κόσμου αγόρασε διαρκές? Για ποιο λόγο να αγοράζει διαρκές? Ξέρει κάποιο πλάνο της διοίκησης? Ξέρει τι θα κάνει η διοίκηση με το άρθρο 99, τι θα κάνει με τα χρέη? Υπάρχουν χορηγικά προγράμματα? Εγώ ξέρω ότι έδωσε το χορηγικό πλάνο όλο η διοίκηση Καϊκούρου σε μια εταιρεία αρκετά καλή στο χώρο, η οποία βρίσκεται κοντά στις συζητήσεις με εταιρείες. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να το λέω εγώ σαν ρεπορτάζ, να το λέει να βγει και ο Γουλέλμος να το πει. Να ενισχύσει τη δική του αξιοπιστία πάνω απ' όλα, έτσι. Και να ενισχύσει την καλή μαρτυρία και προς τον κόσμο. Τι να πω, εντάξει, εγώ έχω πει 100.000 φορές ότι πάντα πρέπει, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, να βγαίνει αυτός που είναι επικεφαλής, αυτός που βάζει τα χρήματα, να μιλάει προς τον κόσμο. Το να κάθομαι και να περιμένω να γίνει κάτι για να μιλήσω, μπορεί να περάσουν και 2 μήνες για να γίνει κάτι. Έτσι, δεν λέει κάτι αυτό, το να περιμένω και κάποια στιγμή να μιλήσω προς τον κόσμο. Όχι. Βγαίνεις τώρα, μιλάς, ζητάς τη βοήθεια του κόσμου πάνω απ' όλα. Ζητάς τη βοήθεια του κόσμου. Ίσως να περιμένεις τα μάτια να τελειώσει και μια-δυο κινήσεις έτσι, για να αλλάξει λίγο έτσι και η ψυχολογία όσον αφορά, ξέρεις, έτσι, κινήσεις μεταγραφικές για να... Μεταγραφικές εννοείς. Ναι. Το αγωνιστικό πλάνο αυτή τη στιγμή του Άρη
Εντάξει, να. Θα μου πεις πάνω κάτω έχει γίνει γνωστό, ναι. Να πούμε ότι συμφωνίας με τον Lucky Jones. Έτσι. Που για μένα ξαναλέω, εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή μεταγραφή. Το λέγαμε και εμείς στη χρονιά για τον Lucky Jones. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμος παίκτης ο Lucky Jones μέσα στο παρκέ. Έτσι. Τώρα, αν αξίζει τα λεφτά αυτά ή οτιδήποτε, αυτό είναι άλλο. Αλλού παπά, Ευαγγέλιο, αλλά προσωπικά εμένα μου αρέσει να παίξει ο Lucky Jones. Μπορεί να κάνει πολλές δουλειές. Και υποτίθεται ότι διοίκησε το προμοτάρι και με τον ανάλογο τρόπο. Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Ότι ήταν ένας παίκτης στον ΠΑΟΚ, τον παίρνει ο Άρης και τα σχετικά. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα τσιμπήσει τόσο πολύ για να πει: α, ωραία, πήραμε ένα παίκτη που έπαιζε πέρσι τον συσσαγωγικά αντίπαλό μας. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Mm-hmm. Ο κόσμος. Και μια μεταγραφή να γίνει. Ας έρθει και ο Μανολόπουλος ή ο Σαββάκης ή κάποιος άλλος. Ή ας μείνει και ο Μποχωρίδης ακόμα. Ο κόσμος θέλει να μάθει την αλήθεια, πιστεύω, για το οικονομικό κομμάτι. Τι βιώνει η ΚΑΕ αυτή τη στιγμή. Πώς είναι τα χρέη. Τι γίνεται με τους πιστωτές. Ποιοι παίκτες έχουν συμφωνήσει. Ο Σίμψακ, ας πούμε, συμφώνησε. Έτσι, ο Σίμψακ πήρε το 50% από τα οφειλόμενα και συμφώνησε. Μπράβο. Μετρητά. Και συμφώνησε. Εντάξει. Τι άλλες προτάσεις έχουν γίνει. Είμαστε κοντά σε άλλες προτάσεις. Με το χωρικό, με το 99, ξαναλέω, το 99 τι γίνεται. Το 99 πλέον αρχίζουν και τρέχουν οι δόσεις και στο δημόσιο. Σε ένα καλοκαίρι που, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μόνο μία δόση από μένα τηλεοπτικό. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Γιατί πάντα μπαίνουν πιο μετά και κάποιες δόσεις του τηλεοπτικού. Από αυτό το τηλεοπτικό που φέτος ο Άρης, έτσι, που δεν ξέρουμε και πόσο είναι ελεύθερο ή πόσο είναι κατοχυρωμένο σε κάποιον παίκτη ή σε κάποιον πιστωτή. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι κοινή λογική σε κάποια πράγματα να μιλήσει ο κ. Γόλεμος. Ξέρω ότι έχει συζητήσει με συνεργάτες το συγκεκριμένο θέμα της ένδειξης τύπου και του έχουν πει στους συνεργάτες, βγες να μιλήσεις, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, βγες να πεις τα νούμερα όπως είναι, βγες να πεις τι έχεις στο μυαλό σου και ζητά τη βοήθεια. Ναι. Δεν το έχει πράξει. Δεν το έχει πράξει. Αλλά λέω, εγώ πιστεύω ότι έτσι πρέπει να κινηθεί η όλη διαδικασία. Και δεν θέλω να δω πάλι συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Αγγίλου και να είναι μαζί ο κ. Γουλέλμος και πάλι να έχουμε τα ίδια που είχαμε πέρσι. Διαφορετική διοικητική συνέντευξη τύπου, διαφορετική συνέντευξη τύπου του Αγγέλου. Γιατί και εγώ, σαν δημοσιογράφος και πιστεύω και ο κόσμος, θέλει να μάθει από τον Αγγέλου ποιο είναι το αγωνιστικό του πλάνο, τι θα κάνει με τους νεαρούς. Είναι πράγματα τα οποία όμως είναι αγωνιστικά με λίγη χρειά οικονομικού. Έτσι, γιατί αν σου πει ο Αγγέλου ότι εγώ θέλω να επενδύσω σε νεαρούς και θα βάλω νεαρούς, σημαίνει ότι εντάξει και το οικονομικό ξέρεις είναι συγκεκριμένο, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πολύ. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει όλο αυτό. Και επικοινωνιακά νομίζω είναι καλό. Εντάξει, τώρα η διοίκηση φροντίζει να μην το κάνει αυτό και νομίζω ότι πέρασε ένας μήνας, δεν ξέρω τώρα αν όπως λες και εσύ και αυτό περνάει και από τη διοίκηση ότι θέλει κάτι πρώτα για να δείξει και μετά να μιλήσει. Ίσως είναι και αυτό. Εντάξει, και να σου πω κάτι, νέο, και να φέρει μια χορηγία. Συμφωνώ. Ναι, δεν φέρει μια χορηγία 300-300.000. Τα χρέη πάλι παραμένουν 5 εκατομμύρια, θα πάνε 4,5. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι να μου φέρει μια χορηγία να βγεις να πεις κάτι με τη χορηγία επειδή ο άλλος, ο προηγούμενος, έλεγε ένα χρόνο για χορηγίες, πουλούσε αυτή την ωραία τρέλα με την Turkish Airlines και τα σχετικά και υπήρχαν κάποιοι που τσιμπούσαν δυστυχώς, έτσι, για ένα χρόνο και επειδή δεν έφερε ο προηγούμενος πρέπει να μιλήσεις και να φέρεις. Μίλα και πες την αλήθεια, γιατί ο προηγούμενος φάνηκε δεν έλεγε αλήθειες, έτσι. Δεν έλεγε τις αλήθειες ο προηγούμενος και φοβόνται να μιλήσει. Εσύ όμως που δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, γιατί να λέμε την αλήθεια, κύριος Γουλέλμος αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά έσωσε τον Άρη από τον υποβιβασμό. Έτσι, αν δεν έμπαινε αυτό στη διοίκηση, να προχωρήσει την αλλαγή προπονητή, να πληρώσει τους παίχτες για τις τελευταίες αγωνιστικές, ο Άρης με τον Λάσκαρη στη διοίκηση θα είχε διαλυθεί. Θα είχε πέσει στην Α2. Έτσι. Οπότε ήδη έχεις ένα υπέρ σου, ένα σύν ότι μπήκες να σώσεις την ομάδα και την έσωσες. Έχεις ένα σύν, δηλαδή δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανείς για τίποτα. Το θέμα είναι να βγεις τώρα να πεις την επόμενη μέρα, γιατί ο κόσμος είναι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα. Και ο Αριάνος, δυστυχώς θα πω εγώ, έχει συνειδήσει σε άλλα ονόματα παιχτών. Ας πούμε, ακούει το όνομα του Σλαφτσάκη. Κατάλαβες, κατευθείαν το μυαλό του πάει το Αριανό σε μια λογική, όχι πάμε πάλι για υποβιβασμό, πάμε να παίζουμε για τη σωτηρία. Ας βγει η διοίκηση να πει τους στόχους της ομάδας. Ότι ο στόχος της ομάδας είναι αυτός. Είναι, να μπούμε απλά στα play-off ή να παίξουμε καλό μπάσκετ. Και να μην έχουμε περιπέτειες. Γιατί ξέρεις, τον αντιλαμβάνεσαι και εσύ την ψυχολογία του κόσμου. Όταν ακούς ένα παίχτη που τον θεωρεί ο κόσμος χαμηλής ικανότητας, έτσι, όσο πέφτουν και οι απαιτήσεις του κόσμου και η ψυχολογία του κόσμου πέφτει.
άσχετα να αυτός ο παίκτης στο παρκέ θα δείξει την αξία του, έτσι. Τώρα ανέφερα το Σλαφτσάκι, το όνομα τυχαία. Μην παρεξηγηθώ. Mm-hmm. Σλαφτσάκης μπορεί τη δουλειά που θέλει Αγγέλο να του κάνει να την κάνει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Απλά μιλάω για την ψυχολογία του κόσμου. Καθαρά. Δεν μιλάω για εμάς που ξέρουμε τους παίκτες και λίγο παραπάνω. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και επικοινωνιακά είναι σημαντικό το να μιλήσει. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει να βγει να πει, να υποσχεθεί λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Αλλά μπορεί να μιλήσει αληθινά προς τον κόσμο, σε έναν κόσμο που για το τελευταίο δύο χρόνια έτσι άκουγε πάρα πολλά παραμυθάκια ωραία, με τουρκικές λίρες, με ανθρώπους που είχαν εταιρείες στην Ελλάδα και βγαίναν και φωτογραφίες στο παλέ και στο έξω του γήπεδου και με σακούλες και με δώρα και βγαίναν στα διάφορα γκρουπάκια και λέγανε θα έρθουν οι λίρες και θα φέρουμε τα εκατομμύρια και όποιος είναι μαζί μας, ξέρω εγώ, έτσι και ξαφνικά εξαφανιστήκαν όλοι αυτοί οι κύριοι με τις λίρες. Και ξαναλέω πάλι καλά, γιατί η λίρα πέφτει κάθε μέρα που μιλάμε, η τουρκική. Έτσι έχει φτάσει σε σαν το δολάριο Ζιμπάμπου, έχει γίνει σε αξία η τουρκική λίρα. Ναι. Έτσι, ένα μισό χρόνο ο κόσμος του Άρη δυστυχώς μπήκε σε αυτή τη λογική και πίστεψε μεγάλο κομμάτι του αυτά τα πράγματα τα ωραία. Τα ωραία παραμύθια με τη Χιονάτη, με τους 7 νάνους και με τα τρένα και τα φορτηγά με τις λίρες από την Τουρκία και τα δολάρια. Το πίστεψε όμως αυτό. Γιατί δεν έβγαινε κανείς να το πει την αλήθεια. Γιατί αυτοί που πρέπει να το πει την αλήθεια του λέγανε αυτά τα παραμυθάκια. Έτσι και κάποιοι δημοσιογράφοι που φωνάζαμε και λέγαμε διάφορα άλλα πράγματα, δεν μπορούσαμε να ακουστούμε μάλλον τόσο δυνατά. Έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο μηδέν, να το πούμε έτσι. Αυτό που θέλω να πω, ότι πρέπει να αποφύγει ο κύριος Γουλέλμος. Πες τώρα, πες την αλήθεια ανοιχτά, πες τα προβλήματα, να ξέρει και ο κόσμος τι έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη χρονιά. Έτσι, πολύ απλά. Mm-hmm. Μάλιστα. Εσύ κάπου είδα, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ, θα ανακοινώσει την απόφασή του 1 Ιουλίου ο Λεμπρόν. Ναι, έχει πάρει κάπου το μάτι σου και σένα κάτι τέτοιο. Ναι, κάτι τέτοιο είδα, τώρα δεν ξέρω αν είναι ξυσράδερ, βίλα και απλά το λένε, αλλά πιθανολογώ ότι είναι αληθινό το σαν ημερομηνία. Μάλιστα. Εντάξει, γίνεται χαμόστρα με τον Λεμπρόν. Δηλαδή ο μπαμπάς Μπολ είπε κάτι απίθανα χθες σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι αν φέρεις τον καλύτερο δίπλα στο Λόνζο θα σηκώσουμε τίτλος. Δηλαδή εντάξει τώρα ξέρεις, δηλαδή νομίζω ότι ο Λόνζο είναι ο Μάτζικ ο μπαμπάς. Δηλαδή ότι θα φέρεις τον Λεμπρόν και πιθανόν το Λόνζο Μπολ, ο οποίος Λόνζο Μπολ να πούμε ότι συσταγωγικά το βάλαν χέρι από τη δίκη στο Lakers, αυτόν και τον πώς το λένε, τον Κούσμα. Ναι, ναι. Τους βάλαν χέρι για αυτά που κάνουν στο Twitter, που κράζει ο ένας τον άλλον. Ναι. Και τους λένε παιδιά, εντάξει ρε, εμείς στους Lakers παίζετε, δεν παίζετε σε καμιά ομάδα της γειτονιάς, δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά, παίζετε στους Lakers. Δεν γίνεται κάθε μέρα να απασχολείτε με το Twitter σας, με αυτά που κάνετε, που ένας έβγαζε τον άλλον ημίγυμνο να τραγουδάει και το σατήριζε και όλα αυτά. Δηλαδή αυτά είναι παιδικά τώρα πράγματα. Στους Lakers, δεν τους βάλαν χέρι κιόλα. Σωστά. Για να το κόψουν αυτό. Και είπε απίθανα πράγματα τον μπαμπάς Μπολ για τον συνύπαρξη Λεμπρόν με τον Λόνζο. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάει, να σου πω την αλήθεια, Lakers. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει, ξαναλέω, σε μια έτοιμη ομάδα. Τελευταία κυκλοφόρησε και ένα σενάριο για Milwaukee, κάπου για το μάτι μου. Όχι, νομίζω ότι ήταν στο πλαίσιο ενός θέματος που έκανε το ESPN, που έβαλε τους γραφίστες του από κάθε πόλη να φτιάξουν ένα billboard για το LeBron. Θα ήταν ωραίο σενάριο πάντως να πάει εκεί. Εμένα γιατί μου λέει κάτι ότι θα πάει στο Popovich, ρε φίλε. Αυτό μου έχει κολλήσει τελευταία, ναι. Αυτό μου έχει κολλήσει. Πιστεύω ότι δυστυχώς θα την πατήσει ο Paul George στην όλη τη διαδικασία. Γιατί και αυτός είναι κολλήσει. Νομίζω ότι αυτός περιμένει να δει που θα πάει ο LeBron. Περιμένει να δει που θα πάει ο LeBron για να ανοίξει λίγο η αγορά. Και να μπορέσει και αυτό να πάρει ό,τι καλύτερο. Και έτσι, δηλαδή, κάπου είδα κιόλας ότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο το να μείνει στην Οκλαχώμα, δεν έχει αποκλειστεί. Ναι, παίζει ναι, αυτό. Και αυτό δεν έχει αποκλειστεί, γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί το θέλει ο Westbrook. Ναι. Εκεί. Ναι. Εκεί το θέλει ο Westbrook να τον κρατήσει στην Οκλαχώμα. Mm-hmm. Έτσι, ο Καρμέλο είναι ο αδύναμος κρίκος στην όλη διαδικασία. Η φύρα. ναι, ακριβώς. Αλλά δεν αποκλείω τους Spurs. Δεν τους αποκλείω τους Spurs. Κάτι μου λέει θα πάει εκεί. Βέβαια να πούμε την αλήθεια, Πόποβιτς, ότι μετά το 2020 λογικά από ότι βγαίνει θα σταματήσει να ακούει τσάρι. Αλλά για δύο χρόνια τουλάχιστον
Δεν θεωρώ πιθανό ο Λεμπρόν να πάει. Δηλαδή είναι πολλοί που λένε ότι θέλει να μείνει Ανατολή, γι' αυτό τον δίνουν ανάμεσα σε Φιλαδέλφια και ίσως και Celtics. Γι' αυτό βάζουν πιο πολύ όμως στη Φιλαδέλφια, ότι θέλει να μείνει στην Ανατολή, ναι. Να μην κοντραριστεί με τους Γόρες. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάει και, και εκεί. Να πάει κατευθείαν στη Δύση, δηλαδή να χτυπηθεί με τους Γόρες πολύ πιο νωρίς από τους τελικούς. Και οι Spurs μου φαίνονται μια πολύ καλή επιλογή. Με Πόποβιτς που σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχε βγει και τότε που είχε γίνει το δυσάρεστο γεγονός με τη σύζυγο του Πόποβιτς που πέθανε, όλοι λέγανε ότι είχε μια άριστη σχέση ο Λεμπρόν με τον Πόποβιτς. Ναι, ναι. Και αυτό θεωρώ ότι μπορεί να παίξει το ρόλο του. Όπως βέβαια και ο οργανισμός Spurs, έτσι, που είναι ένας οργανισμός που τα τελευταία χρόνια λόγω Πόποβιτς έχει το DNA του πρωταθλητή μέσα του. Τώρα να πάει στο Χιούστον να συνεπάξει με τους άλλους δύο. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Ναι, είναι δύσκολο όμως. Και είναι μου δύσκολο. Έχει κολλήσει πιο πολύ, οι Spurs μου έχουν κολλήσει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Και εγώ να σου πω την άλλη προς Spurs το βλέπω. Γιατί στο Cleveland θα πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα μα μείνει. Πραγματικά. Εγώ δεν αποκλείω και το Cleveland, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Για μένα δεν υπάρχει λόγος για Lakers. Δεν θεωρώ ότι θα πάει σε μια λογική τέτοια ξανά ο LeBron. Γιατί και να πάει στους Lakers σε μια, όπως είναι η Δύση, μια περιφέρεια όπως είναι η Δύση, δεν είναι ομάδα τίτλου. Θα είναι η ομάδα τίτλου Lakers. Θα είναι σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια. Και ανάλογα τι κινήσεις θα γίνουν, έτσι. Ναι, ναι. Ενώ αν πάει στη Φιλαδέλφια, αν πάει στους Πέρσες, αν πάει στο Χιούστον, ακόμα και στο Μιλγουόκι να πάει με το Κούμπο, έτσι, γιατί το ανέλησε και μου άρεσε το σενάριο, και στο Μιλγουόκι να πάει, για μένα γίνεται ομάδα τίτλου κατευθείαν. Γιατί έχει το Κούμπο. Ναι. Έχει ένα κορμό παίχτων. Εντάξει, είναι ο Μπλέτσο που είναι λίγο περίεργος, είναι ο Τζαμπάρι Πάρκερ, είναι ο Μίντλετον. Έχει ένα κορμό παίχτων δίπλα του. Θα έχει ένα... Και το Γιάννη φυσικά, έτσι. Ο Λεμπρόν να στηριχτεί. Τώρα πάει στους Λέγκες να έχει ποιον δίπλα του να στηριχτεί. Το Λαβάρ Μπολ. Δεν υπάρχει κανείς, κατάλαβες. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως είναι το decision 3 ουσιαστικά, γιατί έτσι είναι, ήταν πρώτο Μαϊάμι μετά επιστροφή στο Cleveland και θα πάλι το... πιστεύω ότι θα το φτιάξει και ο ίδιος και το NBA ιδιαίτερα φανταγνωμολογικό. Ναι. Έτσι κάτι θα... Αν θα βγει μία ελίου, θα περιμένουμε μέχρι τώρα να δούμε τι θα κάνει, ρε φίλε. Αν όντως ισχύει αυτό. Περιμένουμε. Εντάξει, τώρα ξέρω εγώ, στο Cleveland ετοιμάζουν ήδη τα μπάρμπεκι με τις μπλούζες, μάλλον. Σαν την άλλη φορά. Εντάξει, όπως εμείς και το Miami θέλω να πολύ δύσκολο να πάει εκεί. Ναι. Θα το δούμε. Ο Wade ένα χρόνο έχει καλό. Θέλει πολύ διαγωγή. Θα το δούμε. Να γίνει πολλά πράγματα. Θα δούμε. Ωραία, σταμάτη. Καλό σου βράδυ, φίλε μου. Καλό βράδυ, Νικό. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Θανάσης Κυλώνης είναι εδώ για να ακολουθήσει με τον μπαλαντέρ του μέχρι και τις 12 εδώ στο Λίμπερο. Εμείς ξανά ραντεβού Basket City την Τρίτη, την ερχόμενη, με ό,τι υπάρχει μπασκετικά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.